δικαιοσύνη στην εντατική. Οι δικαστικές υπηρεσίες του Λασιθίου εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Εδώ και χρόνια λειτουργούν με το 1/3 του προσωπικού που θα έπρεπε να διαθέτουν. Είμαστε ενωμένοι σε μια κραυγή αγωνίας, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μιλάμε για δικαιοσύνη και απονομή της δικαιοσύνης με αυτές τις συνθήκες. Οι ελάχιστοι υπάλληλοι και δικαστές βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης, δουλεύοντας μέρα και νύχτα, φτάνοντας ακόμη και στην κατάρρευση. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Δικαστική υπάλληλο στη Νεάπολη λιποθύμησε εν ώρα καθήκοντος. Αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για 2 ημέρες. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, αποφάσισε να εργαστεί το Σαββατοκύριακο για να καλύψει το κενό, επιβαρύνοντας την υγεία της ακόμη περισσότερο. Η προηγούμενη εβδομάδα αναγκάστηκε να νοσηλευτεί εδώ στο νοσοκομείο της Νεάπολης και παρόλα αυτά το Σαββατοκύριακο ήρθε στη δουλειά. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της. Συμπάσχουμε και δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον πλέον. Αναστατωθήκαμε και στην αγχωρία μας γι' αυτό. Και κατ' επέκταση, βέβαια, αυτό δημιούργησε και το πραγματικό πρόβλημα της λειτουργίας. Γιατί και το Σαββατοκύριακο που πήγε με τη δυσκολία, πώς να μπορεί να κρατήσει τις προηγούμενες μέρες και τις υποχρεώσεις, τις εκκρεμότητες που είχε, πώς να δημιουργηθούν οι συνθήκες να λειτουργήσει το τμήμα. Δεν γίνεται. Είναι. Να πω πώς μου φαίνεται, καλύτερα να αποφύγω χαρακτηρισμός, δηλαδή δεν επιτρέπεται. Είναι η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι της οργής που ξεχυλίζει για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης στο Λασίθι, που πρόσφατα ένωσαν τη φωνή τους σε ένα ψήφισμα κραυγή αγωνίας. Στο ψήφισμα που κοινοποίησαν όλοι οι φορείς, η κατάσταση περιγράφεται με τα πλέον μελανά χρώματα. Στο πρωτοδικείο Λασιθίου, στις 16 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 7 δικαστικοί υπάλληλοι. Στην εισαγγελία Λασιθίου, στις 11 οργανικές θέσεις, 3 δικαστικοί υπάλληλοι. Ενώ στο ειρηνοδικείο της Νεάπολης, στις 9 οργανικές θέσεις υπηρετούν 3 δικαστικοί λειτουργοί. Χωρίς περιστροφές είχε περιγράψει την κατάσταση λίγες ημέρες πριν με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του και ο πρόεδρος πρωτοδικών Λασιθίου Γιάννης Ευαγγελάτος, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την πολιτεία για τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες απονέμεται δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε γραμματείς, δεν έχουμε αίθουσες. Είναι τραγικό. Δεν είναι δίκη η δίκη. Στην εισαγγελία, για παράδειγμα, τώρα, στην ουσία είναι μία υπάλληλος και δύο δικαστικές επιμελητρίες. Δεν υπάρχει περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση του κοινού, αρχικά του πολίτη που πάει να ζητήσει ένα πιστοποιητικό, να καταθέσει μια αίτηση. Υποθέσεις φτάνουν να εκκρεμούν χρόνια ολόκληρα, ενώ πολίτες και δικηγόροι είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν, ακόμη και αν φτάνουν στη Νεάπολη από την Αθήνα είτε τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας απλά ένα έγγραφο. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, υπάρχουν πολυετής εκκρεμότητες που δεν μπορούν να καλυφθούν και δεν μπορούμε να βγάλουμε την τρέχουσα δουλειά. Αναζητούμε λύσεις. Όλες οι μέχρι τώρα εκκλήσεις προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέφτουν στο κενό.